ρε φίλε. Καινούργιο επεισόδιο Point to Stick και το θέμα μας σήμερα, ταράτσες. Ταράτσες. Εννοείται μην δοκιμάσετε ό,τι δείτε σήμερα. Έχουμε έρθει σε κάτι ταράτσες εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κάποια άλματα που ήθελα να κάνω, δεν τα έχω ξανακάνει ποτέ, αλλά τα κοίταζα από παλιά. Δυστυχώς, επειδή κάνουν έργα, γκρεμίσαν ένα τοίχο που ήθελα να κάνω ένα pre-season. Το τυχάκι που κόψαν είναι αυτό εκεί. Το άλμα έχει γίνει τεράστιο. Είχα σκοπό να το κάνω στατικό. Τώρα αυτό θέλει τρέξιμο. Και δεν νομίζω να το επιχειρήσω σήμερα. Πρέπει να αλλάξω τη σειρούλα που είχα σκεφτεί. Δεν πειράζει, θα βρω κάτι καινούριο. Έχει πάρα πολλά σημεία για άλματα και διαδρομούλες. Είναι τίγκα στη σκόνη. Πρέπει να καθαρίσω τα πατήματά μου σίγουρα. Το ύψος είναι αρκετά ψηλό. Είναι 2 ρόφου. Θα κάνω και διάφορα τσαλεντζάκια που έχω σκεφτεί. Εκτός από το κύριο line. Πάμε να δούμε. Get away with it. No, 'cause I'm feeling so free. Είναι πολύ αστείο το πόσο χαλάει η τεχνική όταν φοβάσαι κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος. Δείτε για παράδειγμα εδώ τη θέση σώματός μου στον αέρα. Σε σχέση με τη θέση σώματός μου σε αυτό το βίντεο. Η διαφορά φυσικά είναι τεράστια. Στο δεύτερο είναι λες και κάνω πρώτη φορά παρκούρ. Φυσικά αυτό δουλεύεται με τον καιρό. Βέβαια τη συγκεκριμένη ημέρα δεν έκατσα να το δουλέψω λίγο παραπάνω. Δεν είχαμε το χρόνο. Πριν ξεκινήσω να κάνω τα άλματα, τη διαδρομούλα που έχω βρει, θέλω να κάνω αυτό το descent. Το είχα ξανακάνει παλιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το κάνω για ζέσταμα τώρα λίγο, να πάρω τα drops. Και πάμε. Από εκεί πάνω, τρέξιμο, άλμα απέναντι, ρολ, σήκωμα, πιφ κατέβασμα, τρέξιμο, άλμα, απέναντι με ρολ. Θέλω σίγουρα να προσγειωθώ μετά το τυχάκι μέσα, την ταράτσα, οπότε τα 4.40 πρέπει να πηδήσω. Το μόνο πρόβλημα για αυτό το line είναι το πώς θα ανέβω εκεί πάνω, δεν εφανεύει ποτέ. Ο τρόπος είναι από αυτά τα κάγκελα. Απλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο ψηλά και λίγο τρομακτικό να τεντώσω χέρι και να κρεμαστώ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα έβρισκα μια μπάλα σε κάθε ταράτσα που ανέβαινα από μικρός.
καιρό να έρθουμε σε ταρατσούλες. Δεν είναι κάτι που κάνουμε καθημερινά, εννοείται, το είχαμε πει και στο πρώτο βίντεο. Αλλά είναι κάτι που δουλεύεται μια φορτώση με τον καιρό, για το mental κομμάτι. Φυσικά από εκεί ξεκινήσαμε, ναι, όποιος ακούει parkour, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι από ταράτσα στην ταράτσα. Καλός ή κακός. Θα ξεκινήσω μιλώντας για το ζέσταμα. Έχει πολύ απλά γενικά, έκανα λίγο τρεξιματάκι, κάποιες κινησούλες. Αλλά αποφάσισα να βάλω στο ζέσταμά μου εκείνο το τρεξιματάκι στο λεπτό δοκάρι. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό, νομίζω φαίνεται κιόλας από την κίνησή μου ξεκινώντας να περάσω πάνω στο τυχάκι. Φαίνομαι λες και κάνω πρώτη φορά strides. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό, ήταν πολύ ψηλά. Είχε ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο από κάτω που δεν ήθελες να πέσεις κάτω στο αμάξι. Είχε και πάρα πολύ αέρα. Κατάφερα να ισορροπήσω πάνω στο τυχάκι και να πάρω καλή φορά για να κάνω front. Πολύ καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Στο dessert, το ευχαριστήθηκα. Δεν φοβήθηκα σαν την πρώτη φορά. Εντάξει, το είχα ξανακάνει. Είχα κάνει και ένα παρόμοιο στο Σαντορίνη και παλιά. Πάντα το συνέστημα είναι το ίδιο σε αυτά. Το πολύ λεπτό τυχάκι. Να εστιάσει, να πατήσει σωστά, να κατέβει σε κατευθείαν, να μην φύγει με την πλάτη πίσω. Είναι πολύ ωραία τεχνική. Και πόσο μάλλον τα πας να το κάνεις όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Τα αλματάκια έκανα, δεν θυμάμαι πόσα line, 3-4. Όλα βγήκανε πάνω κάτω. Βέβαια είχαμε κάποια θέματα με τα πλάνα και για να βγει το πιο σωστό πλάνο. Το έκανα αρκετές φορές. Με αποτέλεσμα να διαλυθούν και τα παπούτσια μου. Κατά τα άλλα πήγε πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, ήθελα αυτό το line να το κάνω πολύ καιρό. Αρκετά μεγάλα τα άλματα θα έλεγα. Δυνατά drops, εξού και το παπούτσι. Μην το δοκιμάσετε εσείς στο σπίτι, εννοείται. Είναι μεγάλα τα άλματα, είναι ψηλά. Ήταν πάρα πολύ βρώμικα. Τα σποτ, τα χέρια μου έχουν γίνει μαύρα. Να δώσω χαιρετίσματα στους μαθητές μου που κάθε φορά με ρωτάνε πότε θα βγει η επόμενο επεισόδιο Point of Stick. Γεια σας ρε παιδιά. Και τα λέμε την επόμενη φορά.